Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες στο Δήμο Ηλιούπολης? Θα σας απαντήσω καταρχήν για τα προβλήματα, στα πούμε έτσι, καθημερινότητας και μετά λίγο τα γενικότερα που έχουν σχέση κυρίως με το περιβάλλον. Βασικό πρόβλημα βέβαια είναι στους Δήμους η καθαριότητα. Χωρίς να είμαστε από τους χειρότερους Δήμους σε αυτό, δεν είμαστε στα επίπεδα που ήμασταν πριν. Σε αυτό βέβαια έχει ευθύνη και η Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό βέβαια πάντα και με τις ελλείψεις προσωπικού που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά τα προβλήματα. Ένα δεύτερο πρόβλημα σημαντικό είναι η συγκοινωνία η δημοτική. Δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, έχει μεγάλα ελλείμματα και όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι που πρέπει και το κοιτάμε και εμείς στο μέγιστο βαθμό, γιατί θα πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις αφού φιλοδοξούμε να αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή. Ένα τρίτο σοβαρό πρόβλημα στην πόλη μας είναι στα σχολεία. Και όσον αφορά σχολεία, όταν λέω σχολεία, εννοώ κυρίως το θέμα επισκευών που χρειάζονται και συντηρήσεων. Έχουμε προβλήματα σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στα σχολεία και σε θέματα ασφάλειας, μπορώ να πω, αλλά και σε μεγάλο βαθμό επειδή τα σχολεία μας είναι παλιά. Για να καταλάβετε, το πιο καινούργιο είναι 20-22 χρόνων. Από εκεί και πέρα, σοβαρό θέμα είναι η έλλειψη θέσεων στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Και είναι κάτι που μας απασχολεί, όπως και πολύ σοβαρό θέμα επίσης είναι η έλλειψη αθλητικών χώρων. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος, ας τα πούμε έτσι, από τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι και στο πολιτιστικό τομέα. Ενώ έχουμε πάρα πολλές δράσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι, φίλοι, ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, εν τούτης δεν έχουμε σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τους χώρους που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Όσον αφορά τα γενικότερα προβλήματα, είναι το θέμα της Κατεχάκη που είναι διαμπερή στην κυκλοφορία, που εδώ μπαίνει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο το πρόβλημα, εδώ και 30 τόσα χρόνια. Έχει κοπεί η πόλη στα δύο. Και βέβαια μπαίνει το θέμα της υπογειοποίησης. Να γίνει η υπογειοποίηση δηλαδή από την Κατεχάκη μέχρι τη Πουλιαγμένη. Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η προστασία του ημιτού και του κήτου, ήταν κέντρο υπερυψηλής τάσης που υπάρχει και θα πρέπει να φύγει, γιατί δημιουργεί και κινδύνους πέρα από τα υπόλοιπα. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί λύση, ότι ενώ έχουμε ένα φυσικό πλούτο μες στην πόλη μας, το ρέμα της Πικροδάφνης, δυστυχώς πριν πολλά χρόνια το εγκυβώτησαν και το ΕΚΑ το κατέστρεψαν σχεδόν, αν και πρόλαβαν τότε με κινητοποιήσεις πολύ ενεργοί πολίτες και το σταμάτησαν αυτή την ιστορία. Και τώρα είμαστε σε μια φάση που πρέπει πάλι να προχωρήσουμε, να αποξηλωθούν όσα κατασκευάστηκαν τα 600 μέτρα που εγκυβωτίστηκαν και να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα από 200 μέτρα με έναν οικολογικό τρόπο στον Πυθμένα και στα Πρανή. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό το θέμα πράγματι είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί πολύ κόσμο, ας πούμε, γιατί είναι και σημαντικό οικολογικό ζήτημα. Έχετε στήριξη από την περιφέρεια, από το κράτος κάτι για αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα είχε κάνει μια η Δημοτική Αρχή πριν από 4 χρόνια κάποιες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς ήταν με αντιοικολογικό τρόπο και προσφύγαμε και η παράταξή μας και ακυρώσαμε μέσα από το Συμβούλιο Επικρατείας αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα έβαζε στρόμπινες στην Πυθμένα και θα έβαζε και σαραζανέτια στα τυχεία. Δηλαδή, ενώ ήταν μια μεγάλη ευκαιρία αυτό το έργο προϋπολογισμού 3 εκατομμύρια να γίνει με οικολογικό τρόπο και τα Πρανή και η Κίτη, δυστυχώς δεν έγινε έτσι και αναγκαστήκαμε και προσφύγαμε. Και επαναλαμβάνω, είναι από τα κρίσιμα θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να πω και λίγο για τα πεζοδρόμια και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνω ότι και εδώ έχουμε κάποια προβλήματα, στο πούμε έτσι. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα και στα πεζοδρόμια, στο θέμα των πεζοδρομίων. Και οπωσδήποτε στο θέμα, παρόλο που έχουμε πολλές πλατείες πάνω από 40 και πάρκα, σε αυτό είμαστε κάπως, ας το πούμε, προνομιακός Δήμος. Εν τούτοις, στο θέμα των πεζοδρομίων έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικά προβλήματα της πόλης και στην καθημερινότητα και όσον αφορά το περιβάλλον, όπως σας είπα προηγουμένως. Ποια είναι η παράταξη την οποία εκπροσωπείτε και μέχρι τώρα ποιο είναι το έργο σας? Κοιτάξτε, η παράταξή μας καταρχήν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές το 2014 έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει τη Δημοτική Αρχή. Είμαστε μια παράταξη με ιστορία 18 χρόνων περίπου. Είμαστε μια παράταξη που έχει ασχοληθεί στην κυριολεξία σε βάθος με όλα τα μεγάλα και μικρά προβλήματα της πόλης. Δηλαδή, ενδεικτικά να σας πω, από παλιά, ακόμα και το συμμετοχικό προϋπολογισμό με τον αείμνηστο που είχαμε επικεφαλής τότε, τον Κώστα τον Κονδύλη, είχαμε κάνει, για να καταλάβετε, πριν 15 χρόνια για το συμμετοχικό προϋπολογισμό, είχε έρθει αντιδήμαρχος από την Ισπανία. Θέματα για τις πράσινες διαδρομές στην πόλη. Θέματα που άγγιζαν την περιφερειακή που σας είπα. Πάρα πολλά, και τώρα σε αυτή τη φάση που είμαστε, κάνουμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Όχι απλώς δηλαδή μια έτσι, για εντυπώσεις, μια εκδήλωση για τα ενεργειακά προχθές, με πολύ μεγάλη επιτυχία, για την ανακύκλωση. Στον πολιτισμό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, πιστεύω. Δηλαδή, έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά, πάνω από 30 εκδηλώσεις το χρόνο. Το δίκτυο αλληλεγγύης για το τρόφιμα για τους συμπολίτες μας, που στηρίζουμε πάνω από 100 οικογένειες. Για τη ζωοφιλία, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, έχουμε κάνει εκδηλώσεις τελευταία. Για την απλή αναλογική και τον κλεισθένη. Γενικά, είμαστε μια παράταξη που πιστεύω κοινωνική οικονομία, που είναι και ένα επίκαιρο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να βοηθήσει και την απασχόληση. Γενικά, σε όλα τα θέματα της πόλης, από το μουσείο όπως πρέπει να είναι, από το οδείο, δηλαδή με λεπτομέρεια, όχι με οδικό άξονα, με τι δέντρα χρειάζεται η πόλη. Γενικά, πιστεύω ότι δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να μην το ψάχνουμε και να το κοιτάμε σε μεγάλο βάθος και όχι επιφανειακά. Αυτή είναι η παραταξή μας, είναι μια αριστερή βέβαια δημοτική κίνηση. Δεν κρύβουμε ότι στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια παράταξη που έχει καταφέρει και έχει μια πλατιά αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν γλυνόμαστε σαν το, πώς το λένε, σαν το σκατζόχυρο, δεν έχουμε τη λογική του σκατζόχυρου. Είμαστε μια παράταξη που ψηφίζεται από πολίτες που έχουν άλλη ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις. Και αυτό το έχουμε κατορθώσει γιατί πιστεύω ότι έχουμε δείξει ότι εννοούμε αυτά που λέμε και μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα τα τοπικά προβλήματα. Γιατί στα τοπικά προβλήματα μπορεί να οι άνθρωποι να συμπράξουν σε πάρα πολλά θέματα ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και ενδιαφέρον και ενιδιοτέλεια. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, υπάρχει κινητοποίηση. Το βλέπετε ως παράταξη να συσπηρώνεται κόσμο ενεργά, ενώ πέρα από τις ψήφους. Η παράταξή μας πάντα συσπηρώνει και κάνει εκδηλώσεις, όμως για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, υπάρχει ένα θέμα γενικότερο και νομίζω το καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια παθογένεια στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή τι. Και εδώ φταίνε και τα εκλογικά συστήματα και οι υπόλοιπες γνωστές παθογένειες που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή τι. Ότι ενώ θα μπορούσε να υπάρχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, ο κόσμος, έχοντας και τα προβλήματά του, έχοντας και μια κακές εμπειρίες, έχοντας και απαξιώσει το πολιτικό σύστημα και πήρε η μπάλα και το αυτοδιοικητικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί όταν αν δεν έχεις τον κόσμο συμμέτοχο, δεν μπορεί να κάνεις τις μεγάλες διαφορές. Τη μεγάλη διαφορά θα την κάνεις όταν έχεις τον κόσμο μαζί σου. Και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν στην πόλη. Από σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτός είναι το στόχος μας. Αν καταφέρουμε αυτό το πράγμα να βάλουμε τον κόσμο σε κίνηση, πιστεύω θα κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. Εκεί θα γίνει μεγάλη διαφορά. Μια και ήδη αναφέρθηκε η απλή αναλογική. Ποια είναι η γνώμη σας για τις συνεργασίες στο Δήμο σας και για τις δυνατότητες της συνεργασίας φυσικά? Κοιτάξτε, να πω κάτι καταρχήν για την απλή αναλογική. Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο και θετικό βήμα, όμως πρέπει να πούμε ότι ο Κλεισθένης δεν έχει λύσει άλλα πολλά προβλήματα. Άφησε πίσω άλυτα. Δηλαδή, βέβαια, για κάποια από αυτά τα προβλήματα χρειάζονται συνταγματικές αλλαγές που δεν έχουν γίνει ακόμα, χρειάζεται διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, χρειάζεται ένα χτύπημα μιας αφόρητης γραφειοκρατίας, μια κωδικοποίηση νομοθεσίας. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι πας να κάνεις ένα παιδικό σταθμό και πρέπει να περάσεις από 50, να κάνεις 50 κινήσεις και να κάνεις 5-6 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθαρά αντιαναπτυξιακές λογικές και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και να φανταστείτε, εμείς έχουμε τώρα θέμα με τη δημόσια περιουσία στην πόλη που πρέπει, παλεύουμε να την πάρουμε από την ΕΤΑΔ ώστε να αξιοποιήσουμε αυτά τα οικόπεδα. Και καταλαβαίνετε, αν πάει με τέτοιους ρυθμούς, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Στον αιώνα τον άπαντα. Τώρα, στην πόλη μας θεωρώ ότι η απλή αναλογική θα περάσει. Παρά κάποιες εντάσεις που θα βγουν στην αρχή. Παρά οποιαδήποτε προβλήματα, μην ξεχνάμε ότι ο Κλεισθένης έδωσε και ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή, ότι την λευκή ψήφο και το παρόν δεν το θεωρεί αρνητική ψήφο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι προβλέπει το δημοψήφισμα σαν μια μορφή σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε μια ακραία περίπτωση, ο ίδιος ο λαός να πάρει τις αποφάσεις του για ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά την πόλη. Θεωρώ λοιπόν, και επειδή οι πολίτες έχουν γνώση και θα υπάρξει και μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων, θα βοηθήσει δηλαδή και στη συμμετοχή του κόσμου και των φορέων της πόλης η απλή αναλογική, πιστεύω ότι θα αναβαθμιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού θα αναβαθμιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι από εκεί θα προκύψουν οι συνθέσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσουμε κατά κάποιο τρόπο στα σοβαρά τοπικά θέματα της πόλης, επειδή κάποιος θέλει να κάνει μικροπολιτική. Και αν την κάνει, όποιος την κάνει θα απομονωθεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η απλή αναλογική μπορεί στην αρχή να έχει κάποια προβλήματα, όμως θέλουμε δεν θέλουμε θα μπούμε σε αυτή την κουλτούρα. Είναι από αυτό που λέμε ότι οι ανάγκες και οι θεοί πείθονται.